Γύρω στις 7 και 4 το πρωί, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισβάλλουν στα ΕΛΤΑ της Τουρίας λίγα λεπτά αφού του έχει αποχωρήσει χρηματοαποστολή. Στις 7 και 4 το πρωί έγινε η ληστεία στο ταχυδρομείο της Θουρίας. Όπως ενημερωθήκαμε, τρία άτομα με ένα πιστόλι μπήκαν την ώρα που η χρηματοποστολή έφερε τα λεφτά και πήραν όλα τα χρήματα που βρίσκονταν εκτός χρηματοκιβωτίου. Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, τα τρία αυτά άτομα με ένα αυτοκίνητο έφυγαν προς την περιοχή της Μικρομάνης, όπου έκαψαν το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο από περιοχή εκτός Μεσσηνίας. Τώρα, εδώ που είμαστε, το ταχυδρομείο της Θουρίας δεν δουλεύει. Αρκετός κόσμος, να πούμε ότι σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που μοιράζονταν οι αγροτικές συντάξεις και μάλιστα αρκετός κόσμος έρχεται να δει τι γίνεται, γιατί μάλιστα μια γυναίκα περίμενε τον ταχυδρόμο, ο ταχυδρόμος δεν έφερε συντάξεις και είναι αρκετός κόσμος που έρχεται να δει για να πάρει τη σύνταξή του. Μένω από πάνω, δουλεύω εκεί, αλλά ούτε άκουσε ούτε τίποτα. Αν άκουσουμε, το παίρνουμε τηλέφωνο. Οι τρεις δράστες μέσα σε λίγα λεπτά καταφέρουν να αρπάξουν γύρω στις 100.000 ευρώ, χρήματα τα οποία δεν είχαν ακόμη τοποθετηθεί στο χρηματοκιβώτιο και στη συνέχεια τρέπονται σε φυγή προς την περιοχή της Μικρομάνης, εκεί όπου λίγο αργότερα βρέθηκε καμένο το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν. Στο χωριό, στο καφενείο που ρωτήσαμε, κανείς δεν κατάλαβε. Μόλις πριν από λίγη ώρα έμαθαν για τη ληστεία, ενώ μια γυναίκα που μένει ακριβώς από πάνω, όπως μας είπε, δεν άκουσε, δεν είδε τίποτα γιατί ήταν κλειστά τα μπατζούρια, δεν ακούστηκε, όπως μας είπε, κανένας θόρυβος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.